Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Ισίδωρος περνάει μικρές όμορφες στιγμές με την μικρή του εγγονή, χωρίς το κορίτσι να γνωρίζει πως είναι παππούς της. Η παρεξήγηση που πήγε να δημιουργηθεί για το όνομα της μικρής μετά το τάμα της Βασιλικής λύνεται χωρίς παρατραγούδα. Η Μαργαρίτα συνεχίζει να πιέζει τον Αλέξη να νοσηλευτεί στην ψυχιατρική κλινική για κάποιο διάστημα, αλλά αυτός παραμένει αρνητικός σε αυτό το ενδεχόμενο και γίνεται έξαλλος. Η Φανή με τον Ισίδωρο έχουν και τρίτη συνάντηση, αυτή τη φορά για δείπνο σε εστιατόριο. Εκεί τη ζητάει να μπορεί να βλέπει το παιδί πιο συχνά. Η Μυρτάλη έχει και πάλι περίεργα όνειρα με τον Αλέξιο που τον αρπάζει και τον φυλάει με πάθος. Ο δικαστικός κλητήρας επιδίδει την μήνυση της Εύα στην αρετή και την κλήτευση του Στέφανου ως μάρτυρα. Η αρετή γίνεται έξαλλη και κυριολεκτικά αφρίζει με αυτή την εξέλιξη. Βασιλική και Φίλιππος μεταφέρουν το μωρό στο σπίτι τους μετά το εξιτήριο. Ο Ισίδωρος ενημερώνει την Αντιγόνη ότι συνάντησε την Φανή και το παιδί. Ο Στέφανος έχει βρει το μεταπτυχιακό που ήθελε στην Ισπανία και περιμένει απάντηση αν θα τον δεχτούν. Ο Αλέξης βλέπει τυχαία την Μυρτάλη με τον Χρήστο να περπατάνε μαζί στο δρόμο και γίνεται έξαλλος. Η Μαργαρίτα βρίσκει μπροστά στην πόρτα της ένα σακβού αγιάς γεμάτο χρήματα και ένα σημείωμα από τον Θεοδόση. Η Μαργαρίτα σαστισμένη κρύβει το σακβού αγιάς με τα χρήματα και το σημείωμα μέσα στο σπίτι. Ο Ισίδωρος πηγαίνει ξανά στο σπίτι της Φανής και της εγγονής του ως καλεσμένος. Εκεί περνάει όμορφες στιγμές με την μικρή, βγαίνουν φωτογραφίες μαζί και βρίσκει την ευκαιρία κρυφά να πάρει τον αριθμό της κοπέλας που έχει η Φανή ως υπηρεσία. Η Μαργαρίτα πηγαίνει στο σπίτι της Ιουλίας και λέει την αλήθεια στον κουράκο για το σημείωμα και τα χρήματα. Του παραδίδει το σακβού αγιάς και αυτός υπόσχεται προστασία από την αστυνομία και πως θα την βοηθήσει. Η Ισμήνη ρωτάει επίμονα τον Κωνσταντίνο για το ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που συνεργάζεται. Ο Κωνσταντίνος της λέει πως είναι κύκλωμα της νύχτας. Ο Ανέστη ζητάει επιπλέον χρήματα από τον Δημήτρη και αρπάζονται. Η Αρετή με την Βασιλική συναντιούνται τυχαία στον δρόμο. Η Αρετή θέλει να την αγκαλιάσει όμως είναι αμετανόητη για το μίσος που νιώθει για τον Φίλιππο και η Βασιλική την βάζει γρήγορα στη θέση της. Ο Κουράκος προσημειώνει τα χρήματα και τα δίνει πίσω στη Μαργαρίτα. Η αστυνομία στέλνει ειδική ομάδα να παρακολουθεί την Μαργαρίτα διακριτικά για να είναι πλήρως προστατευμένη. Η Βασιλική με τον Φίλιππο ξεκινούν τις ετοιμασίες για τον γάμο. Ο Αλέξης μαθαίνει για τα χρήματα και του μπαίνουν ιδέες. Σκέφτεται να αρπάξει τα χρήματα και να κάνει ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Ο Στέφανος ανακοινώνει στην μάνα του ότι θα φύγει στην Ισπανία για μεταπτυχιακό και η Αρετή λιποθυμάει στα χέρια του. Η Εύα φωνάζει τον Στάθη στο σπίτι για να συζητήσουν σοβαρά για την σχέση τους. Είναι δυσαρεστημένη αρκετά που την έχει βάλει τελευταία προτεραιότητα. Τα θέλει όλα από τον Στάθη αλλά ο Στάθης αρνείται και έτσι τον χωρίζει. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.